Άνοιξαν και τα εμπορικά καταστήματα σήμερα σε όλη την Κρήτη μετά από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Το ωράριο λειτουργίας καθορίστηκε να ισχύει από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα στα Χανιά, ενώ από αύριο επανέρχεται πλέον η κανονικότητα και σε ό,τι αφορά στο ωράριο λειτουργίας. Στις 10 μέχρι τις 6. Να, τα καταστήματα να λειτουργήσουν για όλα τα εμπορικά καταστήματα. Δίνεται αυτή η δυνατότητα, έτσι όπως το λέει ακριβώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η πολιτική προστασία, βάζει και την περιφέρεια Κρήτη. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, τα εμπορικά καταστήματα για 2 μέρες είχαν μείνει κλειστά. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στα Χανιά, Δώρα Κυριακάκη, ακόμα και αν επιτρεπόταν να ανοίξουν τα καταστήματα χθες, λίγοι θα ήταν οι πελάτες που θα πήγαιναν για να ψωνίσουν, με δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν και από τα χωριά. Θα μπορούσαν, ναι, πολλοί είπαν θα μπορούσαν, αλλά τα είπαμε, έκανε κρύο τώρα. Τι να σας πω, αυτό θα μπορούσε να ήμασταν και ανοιχτά. Ήταν μισή μέρα. Έκανε πάρα πολύ κρύο όντως και από τα χωριά ήταν δύσκολο. Ήταν κάποια χωριά αποκλεισμένα. Δεν θα μπορούσε και εύκολα να δίνει πρόσβαση να κατέβουν οι άνθρωποι. Όπως σχολίασε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κάτι η πανδημία, κάτι η οικονομία, κάτι η κακοκαιρία, η μισή περίοδος των εκπτώσεων κύλησε μέτρια σε ό,τι αφορά στην αγοραστική κίνηση. Πάει τελείως ο Γενάρης, είναι δύσκολος. Ήταν δύσκολος μήνας, πολύ δύσκολο για τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις. Ο καιρός. Φάνηκε δηλαδή ότι είναι, φαίνεται αυτό που δεν, δεν ήταν πολύ καθόλου καλό. Ήταν μέτρια, μέτρια προς υποτονικά πολύ. Οι εκτόσεις είναι μέχρι τις 28 Φλεβάρι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, τα καταστήματά μας. Υπάρχουν επάρκεια προϊόντων αρκετοί. Οι τιμές είναι πολύ καλές και εκτός είναι πάρα πολύ καλές. Και υπάρχει η αμεσότητα που έτσι να... Η αμεσότητα που έχουμε μεταξύ μας. Κλειστά, ωστόσο, παραμένουν τα δικαστήρια για 2 ημέρες ακόμα. Σήμερα 27 Ιανουαρίου και αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου τα δικαστήρια είναι κλειστά. Έχουμε αργία σύμφωνα με απόφαση υπουργική. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει στα δικαστήρια των Χανίων ούτε μία δίκη, παρά μόνο η διαδικασία των αυτοφόρων και των εκτάκτων προσωρινών διαταγών, η οποία όμως διαδικασία είναι εντελώς ιδιαίτερη. Οι προγραμματισμένες δίκες της σημερινής και της αυριανής μέρας αναβάλλονται και οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέα κλήτευση για τη νέα ημερομηνία. Είτε πολιτικά, είτε ποινικά, είτε διοικητικά, να γνωρίζουν ότι αυτά τα δικαστήρια θα αναβληθούν και θα οριστούν νέοι δικάσιμοι, και θα ενημερωθούν προς τούτο οι δικηγόροι και οι διάδικοι, οι κατηγορούμενοι και οι μάρτυρες περί της νέας ημέρας εκδικάσεως με νέα κλήτευση η οποία θα ακολουθήσει. Εκτός από τον εισαγγελέα υπηρεσίας, όπως αναμένεται, τα δικαστήρια θα λειτουργήσουν και πάλι κανονικά από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου. Η εισαγγελία είναι ανοιχτή πάντα, όλο το 24ωρο, εάν ήθελε κάτι συμβεί το έκτακτο, ο εισαγγελέας πάντα έρχεται στα δικαστήρια και το Σάββατο και την Κυριακή και συνεπώς και τις αργίες